Ποιοι παράγοντες αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα? Οι καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, πέρα από τα χρόνια νοσήματα, όπως είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή διάφορες καρδιοπάθειες, και δεν θα μιλήσουμε βέβαια και για διάφορους όγκους οι οποίοι υπάρχουν στο σύστημα, το ανοσοποιητικό, υπάρχουν φυσικές και επίκτητες νοσονεπάρκειες. Πέρα από αυτό όμως, στο μέσο άτομο, στο μέσο υγείας άτομο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν καταστάσεις της καθημερινότητας οι οποίες μπορούν να επιδράσουν πάνω στο νοσοποιητικό του σύστημα. Τέτοιες καταστάσεις είναι η κακή διατροφή αρχικά, όπου ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας οδηγεί σε ένα τέτοιο τρόπο διατροφής, σε οποίο δεν περιλαμβάνει λαχανικά και φρούτα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προσλαμβάνουμε βιταμίνες και μέταλλα σε καθημερινή βάση. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι η κούραση και ο εντατικός ρυθμός ζωής, όπου δεν μας επιτρέπει να ξεκουραζόμαστε αρκετά και ταυτόχρονα να κοιμόμαστε αρκετές ώρες και καλό και ξεκούραστο ύπνο. Και βέβαια οι καταστάσεις στρες, όπου αυτές στην καθημερινότητα μας πλέον είναι πάρα πολύ συχνές και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη γενικότερη ευεξία και καλή κατάσταση του νοσοποιητικού συστήματος. Πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε? Ουσιαστικά για αυτό που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα υγιές νοσοποιητικό σύστημα είναι αφενός να αποφεύγουμε τους στρεσογόνους παράγοντες, αφετέρου να ξεκουραζόμαστε όσο μπορούμε καλύτερα. Να μπορούμε να κοιμόμαστε νωρίς, να σηκωνόμαστε νωρίς και να ακολουθούμε μια φυσική και ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Η άσκηση πρέπει να είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Περίπου με μισή ώρα με 3/4 άσκηση την ημέρα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Και επίσης βέβαια να τρώμε σωστά και καλά. Και όταν λέμε σωστά και καλά, εννοούμε πλήρες γεύματα, τα οποία να περιέχουν αρκετά λαχανικά και αρκετά φρούτα. Ποιες τροφές ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας? Υπάρχουν δύο κατηγορίες τροφίμων που εμπλέκονται στη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Η μία κατηγορία ενισχύει τη λειτουργία, προάγει τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού και λειτουργεί προστατευτικά. Οι τροφές αυτές είναι τα τρόφιμα πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες, σε συνολική αντιοξειδωτική απόδοση, όπως είναι τα φρούτα, όπως είναι τα λαχανικά, όπως είναι τα όσπρια, τα δημητριακά ολικής άλεσης, η ξηρή καρπή και φυσικά τα διάφορα μυρωδικά τα οποία προσθέτουμε στο φαγητό. Υπάρχουν τα τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε βιταμίνη D, όπως είναι το σηκώτι, όπως είναι το αυγό, τα εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα μικρά ψάρια τα οποία τρώγονται με το κόκαλο. Υπάρχουν τα τρόφιμα τα οποία περιορίζουν τις φλεγμονές του ανοσοποιητικού, όπως είναι τα ωμέγα, τρόφιμα που περιέχουν ωμέγα 3 και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Τέτοιου είδους τρόφιμα είναι τα ψάρια, τα θαλασσινά και οι ελιές. Και το αβογκάντο βέβαια, και τα τρόφιμα που διευκολύνουν την εντερική δικαστερική λειτουργία με την έννοια της προβιωτικής, της ύπαρξης προβιωτικών. Τέτοιου είδους τρόφιμα είναι το γιαούρτι και το κεφίρ. Από την άλλη υπάρχουν τρόφιμα τα οποία καταστέλουν την λειτουργία του ανοσοποιητικού ή αν θέλετε την κάνουν περισσότερο την επιδεινώνουν. Επιδεινώνουν δηλαδή τους αρνητικούς παράγοντες λειτουργώντας ως προοξυδοτικά, ως προφλεγμονώδη. Τέτοιου είδους τρόφιμα είναι τρόφιμα που περιέχουν πολλά ζωικά λιπαρά, πολλά τρανς λιπαρά, λιπαρά δηλαδή που προέρχονται από μεταποίηση και από μετασχηματισμό. Τροφές οι οποίες περιέχουν μεγάλη ποσότητα χημικών ή φυτοφαρμάκων λόγω της μη εποχιακής τους διαθεσιμότητας. Τροφές οι οποίες να είναι επεξεργασμένες, όπως είναι το λευκό αλεύρι και γενικότερα τα τρόφιμα με λευκά χαρακτηριστικά, όπως είναι τα ζυμαρικά και το ρύζι επίσης θα μπορούσε να μην προάγει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, γι' αυτό και συστήνουμε καστανό ρύζι. Με αυτή τη λογική λοιπόν υπάρχει μια διατροφική ισορροπία, η οποία περιλαμβάνει από τη μία κατανάλωση τροφίμων που ενισχύουν τις ανοσοποιητικές λειτουργίες και από την άλλη την αποφυγή τροφίμων οι οποίες περιορίζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού ή την κάνουν ή τις δυσχεραίνουν ή ακόμα και την καταστρέφουν.